πολιτική της περιφέρειας μετά από αυτή την αναπάντεχη εμπλοκή. Καλησπέρα κύριε Καραΐσκο. Καλησπέρα σας κύριε Στριγόπουλε. Σε εσάς λοιπόν, και στους τηλεθεατές σας. Τι κάνουμε τώρα μετά από αυτό? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αναμένουμε να έρθει η αυτοψία από την υπηρεσία των νεωτέρων μνημείων για να μας πει την άποψή της. Μία άποψη που έπρεπε να είχε διατυπώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό αν υπήρχε θέμα. Έχει σταματήσει κάθε ενέργεια. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Μιλώντας τηλεφωνικά και με τον συνεργάτη σας, τον κύριο Παπαναστασίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Μου είπε ότι εδώ και 2 χρόνια έχει ζητηθεί να απαντήσει η υπηρεσία για αυτό το θέμα. Έτσι είναι. Ακούστε με λίγο, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δεν είναι κυρία του έργου. Η κυριότητα του έργου ανήκει στο Δήμο Μακρακόμης. Η περιφέρεια απλά υλοποιεί, είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Είναι αυτή η οποία εξεπώνησε τη μελέτη, έκανε όλη την προδικασία και αυτή η οποία εκτελεί το έργο. Αυτό είναι το ένα. Το έργο αυτό έλκεται από πολύ παλιά. Από το 2004 ξεκίνησε μια αλληλογραφία για το θέμα της αντικαταστάσεως αυτής της γέφυρας στο καστρί της Δυτικής Φθιώτιδας. Κύριε Καραΐσκο, βοηθήστε με να παραλείψουμε την ιστορική αναδρομή. Θέλω να πάμε στα φρέσκα νέα. Έχω εδώ το χαρτί μπροστά μου, όπως έχω και το χαρτί που στείλατε εσείς. Λέει, ακούστε με. Εκτελούνται τα έργα χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας. Ακούστε με λίγο. Γι' αυτό το κομμάτι τι λέμε τώρα εμείς? Ακούστε με λίγο. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, μάλλον όταν ολοκληρώθηκε για να παραλείψω, όπως πολύ σωστά λέτε, την ιστορική αναδρομή, η οποία θα πλατιάσει και θα ξεφύγουμε την ουσία, όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε από το 2013. 2013 έχουμε την απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι του συγκεκριμένου έργου, και η μελέτη αυτή και η απόφαση αυτή στάθηκε και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Θεσσαλίας. Θυμάμαι το 2013, από ό,τι μου είπαν οι υπηρεσίες και το επιβεβαίωσα κι εγώ, η υπηρεσία αυτή έδρευε στο Μοσχοχώρι. Έκτοτε όλο το έργο αυτό πέρασε από δεκάδες μηχανικούς, από δεκάδες τεχνικά συμβούλια, είναι σε γνώση όλων των υπηρεσιών και της συγκεκριμένης υπηρεσίας το πώς ακριβώς θα κατασκευαστεί και με ποιο τρόπο. Δεν είχαμε σκοπό να κρύψουμε τίποτα και από κανέναν. Καλά, αλίμονο. Αυτό φαίνεται και από την αλληλογραφία. Αλίμονο. Εγώ, να σας πω, είμαι εκτός ορίων κυριολεκτικά με την αρμόδια υπηρεσία και θα σας το πω ξεκάθαρα. Ξέρει πολύ καλά και ξέρουν όλοι πολύ καλά τι σημαίνει φθινόπωρο προς χειμώνα στο Σπερχιό. Έτσι. Όλοι έτσι. Το ξέρουν αυτό. Έτσι. Και ρωτάω εγώ. Δεν θα μπορούσε να στείλει ένα κλιμάκιο να κάνει μια αυτοψία επιτόπου για να μην σταματήσουν τα έργα? Από το 2013 είναι ενήμεροι. Το 2014 είχαμε απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Τον Μάιο του 2014 είχαμε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Είχαμε τεχνικά συμβούλια. Όλες αυτές οι πράξεις κοινοποιούνταν στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Λάμβανε γνώση. Και φτάνουμε λοιπόν να έχει ξεκινήσει το έργο, να έχει γίνει καθαίρεση της μεταλλικής ουσιαστικά κατασκευής. Όχι, ακριβώς. Η μεταλλική δεν έχει καταρρυθεί ακόμα. Έχει η πρόσβαση. Ναι. Αυτά τα οποία κάθονται πάνω στην μεταλλική γέφυρα. Τα επικαθήμενα της μεταλλικής γέφυρας. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό να γίνεται μια καταγγελία. Όλες οι καταγγελίες είναι σεβαστές. Εμείς τις σεβόμαστε και τις εξετάζουμε πάντα. Να ξυπνήσει εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου τη φράση, συγκεκριμένη υπηρεσία και ξαφνικά, χωρίς να υπολογίζει ότι το έργο έχει ξεκινήσει, ότι είμαστε λίγο πριν το χειμώνα, ότι οι κάτοικοι ήδη διαμαρτύρονται και δικαίως κατά την άποψή μας, γιατί το έργο αυτό φέρνει μια αναταραχή στην περιοχή. Αυτοί που σίγουρα έχουν δίκιο είναι οι κάτοικοι, κύριε Καραΐσκο. Από εκεί και πέρα, αυτή η εμπλοκή σημαίνει περαιτέρω καθυστέρηση, σημαίνει περαιτέρω μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και σημαίνει κίνδυνο για πλημμύρες το χειμώνα. Το έχουμε ζήσει και εσείς και εμείς τον περασμένο χειμώνα, τον Φεβρουάριο μήνα, τι αποτέλεσμα είχε η κακή κατασκευή αυτής της γέφυρας. Έτσι. Στο συγκεκριμένο σημείο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ληφθούν υπόψη, γι' αυτό και με εντολή μου ο κ. Παπαναστασίου. Να το ξαναρωτήσω για μια φορά ακόμη, γιατί μόνο εσείς μάλλον θα το ξέρετε.
θα το επισπεύσει η υπηρεσία, θα στείλει κλιμάκιο για αυτοψία. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακριβώς ήρθε το σήμα αυτή την Παρασκευή και επειδή προφορικά, όπως με ενημέρωσαν οι υπηρεσίες της περιφέρειας, προφορικά είχε δηλωθεί ότι η επίσκεψη θα γίνει Τετάρτη, αμέσως έδωσα εντολή στον κύριο Παπαναστασίου, ετοίμασε το έγγραφο το οποίο έχετε μπροστά σας και τους επισημάναμε ακριβώς τους κινδύνους αυτής της καθυστέρησης, παρακαλώντας ουσιαστικά να επισπευθεί αυτή η αυτοψία για να δουν. Να έχουμε ενάνε Δευτέρα εδώ, αν είναι δυνατόν. Εμείς δεν μπορούμε να το υποβάλουμε αυτό, εμείς το παράκριση κάνουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς αυτό ήταν το νόημα και το εγγράφο που στείλαμε την Παρασκευή, με φάξ στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Ωραία. Όπως αντιλαμβάνεται, πρέπει να αντιληφθεί και η συγκεκριμένη υπηρεσία ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση εγκαιμονεί κινδύνους και για τη δημόσια ασφάλεια. Πέραν όλων των άλλων. Απίστευτα πράγματα τη στιγμή που γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να γίνει και το παραμικρό έργο σήμερα, να ξεκινάει ένα έργο, να είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα της κρίσης, στο σπερχιό με τις γνωστές επιπτώσεις σε περίπτωση βροχής και να έχουμε τέτοιου είδους εμπλοκή. Θα πρέπει να δείξει την αρμόζουσα ευαισθησία αυτή η υπηρεσία και να στείλει δύο ανθρώπους τη Δευτέρα να τελειώσουμε. Αυτό ακριβώς επιθυμούμε κι εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να αναμένουμε. Και το πνεύμα του εγγράφου που εστάλει ήταν σε αυτό. Ήταν ελάτε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα η οποία, επαναλαμβάνω, δεν δημιουργήθηκε από εμάς. Αυτό θα καταλήξω, δεν δημιουργήθηκε από εμάς. Εμείς από την πρώτη στιγμή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο δελτίο. Εφαρμόσαμε ό,τι έπρεπε να εφαρμόσουμε. Είστε απολύτως κατανοητός. Σας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα δείξει και η αρμόδια υπηρεσία τα ανάλογα αντανακλαστικά για να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.